βρισκόμαστε, για πείτε μου, έχω χάσει λίγο. Εγώ ακόμα είμαι σε πάρτι μου. Σε είδαμε με τον καλό σου. Δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Άστο, το αφήνουμε. Υπάρχουν ορισμένες σχέσεις που είναι σχέσεις ζωής. Η συγκεκριμένη είναι μια σχέση ζωής. Οπότε, ξέρεις, άνθρωποι που σε αγαπούν πρέπει να βρίσκονται πάντα δίπλα σου και να σε στηρίζουν. Και υπάρχουν ορισμένες σχέσεις που είναι για πάντα. Είδαμε μια φωτογραφία σου που ανέβασε στα social media που αναστάτωσε. Ήταν πια αυτή που περπατάω και πάω στην παραλία. Με το πίσω μέρος της μάχης. Φοράω ένα μαγιό. Ένα μαγιό που φοράει όλος ο κόσμος. Μάκης. Τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως, δηλαδή αυτό το μαγιό πριν από χρόνια, να το φορούσα μόνο εγώ, λέμε τώρα. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια πλέον όλος ο κόσμος φοράει τα Brazilian τα μαγιό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το φοράω μόνο εγώ. Αυτό λέω ότι εντάξει, παλιά μπορεί να φορούσα το string που δεν το φορούσε κανείς και να κολυμπούσα, αλλά που δεν το φορούσαν οι υπόλοιποι ενδεχομένως. Ναι. Οπότε φοράω λοιπόν ένα Brazilian μαγιό και προχωράω στην παραλία. Και ένας φίλος μου κάνει πλάκα και με βγάζει φωτογραφίες. Και την ανέβασα στο Instagram. Είναι το μαγιό που φοράω. Ήταν κάτι προκλητικό. Οι περισσότεροι γράψανε καλά λόγια, όπως είδες, ότι για την ηλικία σου, ότι δεν είσαι 20 χρονών, πώς διατηρείσαι τόσο άψογη και έχεις ακόμη καλύτερο σώμα από μια 20χρονη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό με την ηλικία, το τι έχω ακούσει, πλέον οι ακροατές μου κάνουν πλάκα, μου λένε τελικά πόσο είσαι, 50, 55, 60, 48, 49, πόσο. Έχουν γραφτεί διάφορα για το θέμα της ηλικίας. Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω, ούτε χρειάζεται. Από την άλλη, δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, δεν με ενοχλεί να γράφουν ότι είμαι και 60. Προσπαθώ να καίω πολλές θερμίδες την ημέρα. Άρα γυμνάζομαι. Και μπορεί να μην είναι γυμναστική βάρη που κάνω, γιατί πιστεύω ότι κυριολεκτικά τα βάρη και οι ασκήσεις με βάρη στον ποπό, στους γλουτούς, είναι οι μοναδικές ασκήσεις οι οποίες πραγματικά, όπως βλέπετε, μπορούν να τον κρατήσουν στο ύψος τους και να μην υποταχθεί στους νόμους της βαρύτητας. Είμαι απόλυτα natural στο πρόσωπο, αλλά και στο υπόλοιπο. Δεν τα πάω καλά με τα μπότοξ, τα φοβάμαι. Φοβάμαι τις αλλαγές. Αν και τον τελευταίο καιρό έχω αρχίσει και το συζητάω. Ξέρεις, κάτι που μπορεί ενδεχομένως να σε φρεσκάρει, ενώ ξέρεις κάτι πολύ απλό. Γενικά δεν είμαι των αλλαγών και ό,τι βλέπετε πάνω μου είναι το ίδιο όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή το προσέχω για να το έχω. Πρωινό θα ξαναέκανες, θα συμμετείχε.